Νηστεύω, ρούλα μου. Δεν θα φάω. Έχεις δίκιο. Αγαπώ πολύ, ευχαριστώ. Έχεις δίκιο. Πώς το έπαθα εγώ. Αλλά καθυστέρησες πάρα πολύ. Νηστεύεις, ε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που μου λες που νηστεύεις. Και εγώ νηστεύω. Θα νηστεύσω μέχρι το Πάσχα. Και μετά θα φάμε κατσικάκι. Αλλά έχεις καθυστερήσει και έχω πάρα πολύ μεγάλη αγωνία. Άργησε το αεροπλάνο. Ναι, άργησε το αεροπλάνο, αλλά δεν έχει κόσμο, δεν έχει έρθει κανένα. Γιατί μόνοι μας δεν φτάνουμε, μόνοι μας. Όχι, δεν φτάνουμε, μόνοι. Φτάνουμε μόνοι. Δεν μπορώ εγώ, εσένα, ένα τόσο μεγάλο καλλιτέχνη. Από εδώ, από εδώ, έλα. Από εδώ, κοίτα από πού μας περνάνε τώρα. Γιατί είσαι προληπτικός, Βασίλη. Καθόλου. Γιατί μας περνάνε από εδώ. Επιστρέφεις από εδώ, πάνω από τη Στοά των Βαρβάρων. Από τη Στοά των Βαρβάρων επιστρέφεις, για έλα, ανέβα, ανέβα. Πάντα πρώτη. Έχω αγωνία, δεν έχει καθόλου κόσμο μέσα. Λες, ναι, για να δούμε. Και έχεις καθυστερήσει, τι έγινε με το αεροπλάνο. Τι έχει γίνει με το αεροπλάνο. Η Ολυμπιακή έχω... πάντα αργεί. Η Ολυμπιακή πάντα είναι. Βασίλης Καράς! Δεν είναι πρωταπριλιά, αλλά είναι αγάπη αυτή όμως. Χτυπάει η καρδιά του και αυτό σημαίνει για ένα καλλιτέχνη αυτή της εμβέλειας πόσο όμορφα νιώθει όταν το κοινό το υποδέχεται με τόση θέρμη. Ο Βασίλης Καράς επιστρέφει δυναμικά με μια φοβερή δουλειά και αυτή τη φορά που την υπογράφει ο Φίρμος, αλλά επιστρέφω σε λίγο. Ένα πιο δυνατό χειροκρότημα. Κυρίες και κύριοι, απόψε και δεν ξέρει κανείς ποιο κομμάτι να διαλέξει, αφού όλα είναι ένα και ένα. Υπογράφει Φίβος και σήμερα ο Βασίλης Καράς παρουσιάζει τα τραγούδια του τηλεοπτικά σε όλους εμάς. Επιστρέφω, Βασίλης Καράς! Έφυγα με λάθος τρόπο, παραδέχομαι. Και γι' αυτό σε σένα πίσω, τώρα έρχομαι. Με το λάθος μου όμως είδα πόσο σ' αγαπώ. Κι ότι μακριά από σένα δεν μπορώ να ζω. Τώρα επιστρέφω κι ο τρελός για σένα. Τώρα επιστρέφω κι όλα ξεχασμένα. Τώρα επιστρέφω κι ο ερωτευμένος και μετανιωμένος. Και μετανιωμένος. Είναι ανθρώπινα τα λάθη, παραδέξου το. Μ' απ' τα λάθη εκτιμάμε πάντα το σωστό. Μη με διώχνεις και κακία, να μη μου κρατάς. Θέλω να με συγχωρέσεις και να μ' αγαπάς. Τώρα επιστρέφω κι ο τρελός για σένα. Τώρα επιστρέφω κι όλα ξεχασμένα. Τώρα επιστρέφω κι ο ερωτευμένος και μετά. Τώρα επιστρέφω κι ερωτευμένος
και μετά λιωμένο. Βασίλη μου, να το πω. Εγώ δεν ξέρω τώρα πώς θα τους ηρεμήσω. Επιστρέφεις. Τα παιδιά βέβαια έχουν ακούσει τα τραγούδια σου, γιατί ο δίσκος σου πάει τώρα σε λίγες μέρες 50.000, μου είπε η εταιρεία. Δεν ξέρεις, τα ξέρω εγώ. Εγώ θα σε ενημερώνω, μην ανησυχείς καθόλου. Επιστρέφεις εσύ, αλλά για να επιστρέψεις εσύ, θα παρακαλούσα να μας φέρετε τις καρεκλίτσες εδώ, για να καθίσουμε με τον κύριο Καρά, να πούμε δύο πράγματα και να μου πει πρώτα-πρώτα γιατί καθυστέρησε. Καθυστέρησε η Ολυμπιακή, να έρθεις. Ως συνήθως. Ως συνήθως. Φοβάσαι τα αεροπλάνα? Όχι. Όχι. Τι φοβάσαι? Ανθρώπους. Εσύ αποκλείται να φοβάσαι τους ανθρώπους. Φοβάσαι τους ανθρώπους, τους αγαπάς τους ανθρώπους. Γιατί σε φοβίζουν οι άνθρωποι? Άλλο τους αγαπώ και άλλο τους φοβώ. Πες μου, γιατί σε φοβίζουν οι άνθρωποι? Για αυτά που κρύβουν μέσα τους και δεν τα βγάζουν έξω. Αυτούς τους φοβάσαι πολύ περισσότερο. Πολύ περισσότερο. Εσύ όμως είσαι ένας άνθρωπος που δεν κρύβεις πράγματα. Όχι. Είσαι εξωστρεφής, θα έλεγα. Δεν κρύβω κάτι, είπα φοβάμαι. Ναι. Δεν θέλω να πω να γελάσω τους ανθρώπους, φοβάμαι τους ανθρώπους γενικά. Φοβάσαι τους ανθρώπους γενικά. Τους σέβομαι όμως, έχει διαφορά. Νομίζω ότι και οι άνθρωποι που σε παρακολουθούν τόσα χρόνια εσένα, δεν σε φοβούνται, σε σέβονται και σε αγαπάνε. Μα κι εγώ τους σέβομαι. Ναι, το ξέρω. Πού το αποδίδεις αυτό ότι σε αγαπάνε τόσο πολύ? Δηλαδή τα παιδιά, εντάξει, μπορεί να είδαν στο τρέιλερ ότι θα ήσουν εδώ, αλλά μόλις όμως κατέβηκε στα σκαλιά έγινε ένας σπονζουρλισμός. Πού αποδίδεις την αγάπη και τον ενθουσιασμό του? Στην ομορφιά μου. Στην ομορφιά του! Απευθύνομαι στον Καπετανίδη που έκανε το τελευταίο το βίντεο κλιπ του κυρίου Καρά στο Μεσολόγγι. Δεν είχες πρόβλημα για πλάνα, έχεις τόσο όμορφο άντρα. Οπότε δεν χρειάστηκε, ξέρεις, να προσθέσεις δύο playback. Δηλαδή πήγες δύο φορές, έκανες τα playback και έφυγες. Είστε ταλαιπωρείς στον κόσμο. Όχι δύο φορές. 60 τόσες ώρες είναι. Για σένα είναι πολλές αυτές οι ώρες. Με τον Κώστα, εντάξει, αρχίσαμε να γνωριζόμαστε καλύτερα τώρα. Ναι, σου αρέσουν. Τα γυρίσματα. Σου αρέσουν αυτού του είδους, ας πούμε, οι καλλιτεχνικοί. Δεν σου αρέσουν τα βίντεο κλιπ. Ούτε και οι πρόβες σου αρέσουν εδώ, στα πλατό. Α, το κατάλαβες. Είσαι τραγουδιστής που θέλεις να βγαίνεις, να τραγουδά. Είμαι αυθόρμητος. Είσαι αυθόρμητος. Δεν μπορώ. Να σε ρωτήσω κάτι. Δεν μπορώ, το στιμένο, Ούτε και τους στιμένους ανθρώπους. Προσπαθώ, ναι. Ναι, υπάρχουν όμως γύρω μας πάρα πολύ στιμένοι άνθρωποι. Τους λες κάτι, μπορείς να τους κάνεις κάποια παρατήρηση. Φτάνεις στο σημείο να τους κάνεις παρατήρηση? Όχι, μόνο δεν μπορώ. Όχι. Επιστρέφεις. Επιστρέφω ο τίτλος της δουλειάς σου. Τι σημαίνει επιστρέφω? Γιατί αυτός ο τίτλος? Είναι το τραγούδι? Δεν είναι συμβολικός ο τίτλος. Πες μου, ναι. Δεν είναι συμβολικός. Είναι ένα τραγούδι, πιστεύω, χαρούμενο. Ναι. Ξεσηκώνει κάτι μέσα. Ναι. Όπως όλα αυτά. Το τολμήσαμε και το κάναμε τίτλο. Είναι ωραίος. Λοιπόν, πιστεύω ότι είναι όμορφο σαν τίτλος. Επιστρέφω, δεν πρέπει να εκφράζει μόνο τον καλλιτέχνη, να εκφράζει και τους ανθρώπους. Υπάρχουν γύρω μας τόσοι, πάρα πολλοί, χιλιάδες εκατομμύρια, που θα μπορούσαν να. Πώς να πω, να δανειστούν τη λέξη αυτή. Το ρήμα αυτό, επιστρέφω. Ή να τους πάει, ξέρω και τα λοιπά. Ναι, να τους πει. Εγώ πιστεύω ότι σε πολύ κόσμο πηγαίνει αυτός. Μπράβο, αυτό έτσι το βάλαμε, ας πούμε. Σε βλέπω, όπως λέμε εμείς στα παρασκήνια πίσω, οι δυο μας, ανεβασμένο. Είναι η δουλειά που σε κάνει ανεβασμένο? Όχι, είναι η ξεκούραση που τελείωσα. Πρόσφατα. Πρόσφατα, μετά από πολύ κουραστική σεζόν. Ναι. Και αρχίζω πλέον να αναπνέω. Να αναπνέεις. Αν σου δίνανε 3 δις κάποιος, αν κέρδισες 3 δις, θα εγκατέλειπες το τραγούδι? Ούτε με 100 προς το παρόν. Ούτε με 100 προς το παρόν. Να βρεθεί κάποιος να δώσει 100. Έχει παρουσία. Το τραγούδι. Λοιπόν, και πιστεύω γενικά η τέχνη, η τέχνη είναι καψούρα. Είναι, πώς να το πω, καψούρα, δηλαδή. Έτσι, πώς το πω. Και εγώ πιστεύω ότι είμαι ο εραστής της. Πω, τι είπε, έγραψε. Έγραψε η Επιτροπή, έγραψε η Δημοσιογράφη. Έγραψε. Έχει παρουσιαστεί ποτέ
Κάποιος ο οποίος σου είπε ότι εγώ ξέρω πάρα πολλά πράγματα από την προσωπική σου ζωή, από τον πρώτερο βίο σου και σκέφτομαι κάποια στιγμή να γράψω ένα βιβλίο, δηλαδή ένα στυλ εκβιασμού. Αν βρισκόταν ένας τέτοιος άνθρωπος, ερχόταν ένα βράδυ στο μαγαζί ή ερχόταν κάπου σε κάποιο κέντρο ή στο δρόμο και σου λέει κοίταξε να δεις καρά, εγώ για τη γούνα σου ξέρω αυτά και αυτά και αυτά και εκείνα. Μ' αρέσουν αυτοί οι τύποι. Τι θα έκανες? Αχ, καλό, θα κάνω το γράψω, γουστάρω, μ' αρέσει. Δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα λοιπόν από τη ζωή. Γουστάρι, είναι καψούρα, είναι ο εραστής. Επιστρέφει κυρίες και κύριοι ο Βασίλης Καράς με μια δουλειά που όπως σας είπα στην αρχή την υπογράφει ο Φίβος. Και εγώ ομολογουμένως θέλω να πω το εξής. Ότι ακούγοντας τη δουλειά αυτή, ειλικρινά δεν ξέρω ποιο τραγούδι δεν θα γίνει σουξέ. Εγώ πιστεύω ότι όλα τα τραγούδια σουξέ. Δεν θα ακούγεται πολύ γλυκά και πολύ ωραία. Σουξέ προσπαθούμε να κάνουμε όλοι μας σήμερα. Ναι. Γιατί το απαιτεί η ανάγκη της δουλειάς, έτσι. Mm-hmm. Και πιο πολλοί εταιρείες προσπαθούν να πουλήσουν αυτό που έχουν. Ναι. Εγώ προσπαθώ, δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω, να αφήσω τραγούδια που να μείνουν πίσω. Προσπαθώ, είπα. Ναι. Κάνω αγώνα, λοιπόν. Θέλω να τα καταφέρω. Νομίζω τώρα θέλει, ξέρεις, ο Βασίλη, τώρα θέλει να του πούμε δηλαδή ότι προσπαθεί και ότι έχει μια περιουσία κι αυτός πίσω του τόσων ετών. Ποια νομίζει πως είναι? Είναι ένα ακόμα τραγούδι. Ποια νομίζει πως είναι? Με ενδιαφέρει πάρα πολύ τηλεθεατές μας. Τα έχουν ακούσει τα τραγούδια μέσω ραδιοφώνου βεβαίως, αλλά και μέσω τηλεόραση σήμερα. Με ενδιαφέρει ο στίχος. Όχι μόνο ο στίχος. Θέλω να το ακούσω. Πιστεύω ότι αυτή τη φορά ο Φίβος έδωσε ό,τι καλύτερο είχε μέσα του, το έβγαλε στο στίχο του. Το έβγαλε στο στίχο του. Ναι. Γιατί βέβαια είχε το ένα στο υλικό. Τελικά θέλεις να με αφήσεις μόνο μου εδώ και να φύγεις. Προσπαθείς τόση ώρα. Κοίτα, δεν χωράω. Βλέπεις τον χρόνο. Δεν χωράω εγώ εδώ στη σκηνογραφία. Δεν χωράω. Ποια νομίζει? Θες να μείνω ή να φύγω? Να φύγω. Πρέπει να το πεις μόνος αυτό το κομμάτι. Να σε απολαύσουν οι τηλεθέατες. Κύριε Καπετανίδη, μόνος του δεν βρέει, μόνος του δεν κάνει τα βιντεοκλίπ. Δηλαδή πρέπει να είμαι κι εγώ. Ποια νομίζει πως είναι ο Βασίλης Καράς? Ξαφνικά δικαίου. Λύσε μου όμως μια απορία. Έτσι μόνο για την ιστορία. Πες μου ποια νομίζει πως είναι, όσα έχω κάνει ξεχνάει. Σαν ένα καρδί τσαλακώνει την καρδιά μου και την πετάει. Πες μου πια νομίζει πως είναι, όσα έχω κάνει ξεχνάει. Σαν ένα καρδί τσαλακώνει την καρδιά μου και την πετάει. Περίμενα ποτέ μου. Ένα πράγμα πρέπει να ρωτήσω. Γιατί δεν μπορώ να το εξηγήσω. Πες μου ποια νομίζει πως είναι, όσα έχω κάνει ξεχνάει. Σαν ένα καρδί τσαλακώνει την καρδιά μου και την πετάει. Με
πες μου πια νομίζει πως είναι. Πόσα έχω κάνει ξεχνάει. Σαν ένα χαρτί τσαλακώνει. Η καρδιά μου και την πετάει. Δεν ξέρω. Δεν παρακαλώ.
απέδωση. Ήθελα να πω ότι αυτό είναι ένα ακόμα σουξέ και ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Γιατί όμως το λέω αυτό, εκτός από την ερμηνεία, την πάρα πολύ ωραία, θα ξεσηκώσεις όλους τους αγανακτισμένους και τις αγανακτισμένες. Δηλαδή αυτοί που έχουν ερωτευτεί πάρα πολύ και έχουν αγαπήσει πάρα πολύ και θέλουν να τελειώσει η ιστορία. Και θα λέει ο ένας, δεν σε παρακαλάω. Θα λέει ο άλλος, δεν σε παρακαλάω. Και θα γίνεται ένας προσδιορισμός. Συμφωνείς ότι θα δημιουργήσεις ένα άλλο με το τραγούδι. Να καθίσουμε όμως, κάθισε Βασίλη μου. Τι πιστεύεις εσύ? Ότι όλοι παρακαλάμε. Εμείς οι γυναίκες, νομίζω, Βασίλη Καρά, ότι παρακαλάμε πολύ περισσότερο από τους άντρες. Δηλαδή, θέλεις να μου λύσεις ένα πρόβλημά μου? Εγώ έχω παρακαλέσει πολλές φορές. Είναι καλό ή κακό αυτό? Είναι πάρα πολύ καλό όταν μπορείς και το κάνεις. Όταν μπορείς και το κάνεις. Όταν δεν υπάρχει εγωισμός στη μέση. Αυτό όμως είναι ένα τραγούδι που ειλικρινά θα θορυβήσει πολύ κόσμο και θα αρέσει σε πολύ κόσμο, όπως και όλα τα τραγούδια. Εγώ πιστεύω ότι οι άντρες παρακαλάνε πιο πολύ, αλλά δεν θέλουν να το δείξουν. Κρυφά παρακαλάνε. Αλήθεια, Βασίλη. Έτσι πιστεύω. Κοίταξε, πόσο μου αρέσει, κυρίες και κύριοι, που είναι πάντα τόσο ειλικρινής ο Βασίλης Χαράς. Οι άντρες οι πραγματικοί μπορούν και μπροστά στις κάμερες να λένε την αλήθεια. Μα βέβαια παρακαλάνε και μάλιστα κρυφά, γιατί δεν τους αφήνει ο εγωισμός, αυτός ο αδερφός εγωισμός, αυτή η περηφάνεια. Κοίτα, τώρα με προκαλείς όμως. Γιατί, εσύ γιατί είσαι... να με προκαλώ. Με προκαλείς, γιατί είσαι εγωιστής, είσαι υπερήφανος, είσαι τρυφερός και γλυκός σαν άνθρωπος. Οπότε τα έχω όλα, ας πούμε. Τα έχεις όλα. Άρα παρακαλάς, έχεις παρακαλέσει μικρότερος, ας πούμε, στην εφηβεία παρακαλούσες μια κοπέλα που την ήθελες πολύ και δεν σε ήθελε. Α, το πήγες πάλι. Το πήγα παρελθόν, δεν το πάω τώρα. Ό,τι παρακαλάμε, πιστεύω. Όλοι. Εγώ σε γνωρίζω τόσα χρόνια και σε ευχαριστώ που με έχεις τιμήσει. Δεν το δείχνουμε. Τι πες? Δεν το δείχνουμε. Δεν το δείχνετε. Νομίζω ότι ο εγωισμός χρειάζεται μερικές φορές. Εμένα μου αρέσει οι άντρες να είναι πιο εγωιστικοί. Εγώ χτυπάω κόκκινο σε αυτό. Χτυπάς κόκκινο. Εγώ σε έχω φιλοξενήσει πάρα πολλές φορές και είναι μεγάλη μου τιμή κάθε φορά που έρχεσαι στο πρόγραμμα και σε γνωρίζω σαν άνθρωπο πόσο απλός και λαϊκός είσαι. Θα μπορούσε όμως ένας τηλεθέτης απλός να ρωτήσει και να πει: Βρερούλα, δεν ρωτάς τον Βασίλη Καρά αν είναι τόσο απλός και λαϊκός και στην προσωπική του ζωή, έτσι όπως εμφανίζεται γλυκός, τρυφερός και απλός στην τηλεόραση, ή ένας περίεργος θα μπορούσαμε να πούμε, ή προσπαθεί να υιοθετήσει αυτό το στυλ για να γίνει συμπαθή στον κόσμο, να πουλήσει δίσκους επειδή είναι λαϊκός ερμηνευτής. Τι θα έχεις να απαντήσεις σε αυτούς που θα ρωτούσαν αυτό? Με μια άποψη για αυτή, που λες ότι προσπαθούν μερικοί ίσως από εμάς, φάρα να το πω έτσι. Ναι, έτσι, από τη φάρα των καλλιτεχνών. Λοιπόν, αλλά εγώ πιστεύω ότι ο άνθρωπος γεννιέται μετά από εκεί πέρα. Όταν θέλει να αλλάξει, προσποιείται, δεν είναι αυτό που είναι. Ναι. Και εγώ δεν μπορώ να προσποιηθώ γιατί δεν μου πάει. Ναι, ναι, εγώ το ξέρω. Δεν μου πάει. Δεν σε πηγαίνει καθόλου. Κυρίες και κύριοι, πρέπει να ομολογήσω ότι έτσι όπως τον βλέπετε τώρα, έτσι όπως μιλάει ευθέως και ευθαρσός, έτσι είναι και πίσω από τις κάμερες. Δεν αλλάζει. Αυτό σε έχει βοηθήσει ή σε έχει εμποδίσει? Εγώ πιστεύω ότι όλους βοηθάει. Όποιος είναι ειλικρινής πρώτα, όποιος είναι αυτό που είναι και δεν μπορεί να προσποιηθεί όταν ειλικρινεί τον εαυτό του. Κάπου χρειάζεται βέβαια και καμιά προσποίηση, αλλά δυστυχώς εγώ δεν τα καταφέρω και πολύ καλά σε αυτά. Βασίλη μου, δεν θυμάσαι κάποια στιγμή, κάποια φορά να έχεις προσποιηθεί? Γιατί χρειάστηκε να προσποιηθείς. Ναι, χρειάζεται, είπα κάπου. Επαγγελματικά ή προσωπικά? Δεν τα καταφέρουμε. Δεν τα καταφέρνεις. Δηλαδή δεν μπορείς να κρυφτείς. Εκδηλώνομαι. Εκδηλώνεις. Με πιάνουν δηλαδή και στο ψέμα. Άρα λοιπόν. Γιατί και στο ψέμα πρέπει να πεις κάποιο άλλο ψέμα για να καλύψεις το προηγούμενο, οπότε με πιάνουν, δεν μπορώ. Άρα στη ζωή σου δεν λες ψέματα. Προτιμάς να πεις την αλήθεια όσο και αν πονέσαι. Ναι, πονάει, αλλά τι λέω. Τη λες την αλήθεια. Και δεν στεναχωριέσαι που μπορεί να πονέσει ένας φίλος, μια φίλη σου, ένα οικείο πρόσωπο? Έχω τη δύναμη να βλέπω τον εαυτό μου στον καθρέφτη. Τον βλέπεις πολλές φορές. Κατάματα.
Ναι. Τον τσεκάρεις, τον, του κάνεις παρατηρήσεις. Γιατί χαίρεσαι τον βλέπεις τον εαυτό σου και αν χαίρεσαι τον καθρέφτη? Γιατί είναι ειλικρινής μαζί μου. Ναι. Ναι. Θέλω να μου πεις αν έχει υπάρξει ποτέ στη ζωή σου κάποια στιγμή που να έκανες κάτι ακραίο, κάτι περίεργο, τρελό, που για κάποιον άνθρωπο που αγαπάς πολύ. Δεν είναι ανάγκη να είναι διαπροσωπική σχέση. Ακραίο, ακραίο. Για θύμισε. Το κάνει. Το πιο ακραίο που κάνει είναι να πω συγγνώμη. Τι? Να πω συγγνώμη. Πάρα πολύ ωραία. Με αφόπληση η απάντηση. Οι άντρες δύσκολα λένε συγγνώμη, οι άνθρωποι σήμερα λένε δύσκολα συγγνώμη. Εγώ πιστεύω ότι πολύ δύσκολα λέμε συγγνώμη σήμερα. Ναι. Και χρειάζεται να λέμε κάπου. Mm-hmm. Πιστεύεις, Βασίλη, επειδή διανύουμε μια εποχή που τα βλέπουμε όλα πια λίγο απλά, λίγο εύκολα, λίγο μόδα, θα σε συγχωρούσε η σύντροφός σου αν μάθαινε ότι δεν ήσουν και τόσο σωστός και τόσο πιστός μαζί της, επειδή είσαι ο Βασίλης Καράς? Και οπωσδήποτε οι γυναίκες που έρχονται στο μαγαζί, εκτός από ότι θαυμάζουν το ταλέντο σου, τους αρέσεις και ως άντρες. Να την πάρουμε τηλέφωνο να τη ρωτήσουμε γιατί. Να την πάρω τηλέφωνο να τη ρωτήσω? Ναι, θέλω να μου πεις την άποψή σου. Πιστεύεις ότι θα σε συγχωρούσε? Όλοι συγχωρούν όταν αγαπάνε. Όλοι. Ωραία και αυτή η απάντηση. Γιατί δεν παντρεύτηκες μια γυναίκα του χώρου σου? Μια γυναίκα που να είναι τραγουδίστρια, που να είναι δημιουργός, στιχουργός. Το έκανες γιατί πίστευες ότι ο ανταγωνισμός θα χαλάσει το γάμο? Δεν πρόλαβα. Τι, πες μου κι άλλα, δηλαδή, τι εννοείς δεν πρόλαβες? Εγώ τα 19 μου με παντρεύτηκε η Χριστίνα, δεν πρόλαβα. 19 χρονών παντρεύτηκες? Ναι, 10 στα 20, δεν πρόλαβα, δεν μ' άφησε περιθώρια να γνωρίσω. Δεν σ' άφησε περιθώρια. Όμως, πώς βλέπεις τις σχέσεις των καλλιτεχνών της δικής σου εντέλειας? Δηλαδή, μπορεί ένας καλλιτέχνης όπως είναι ο Βασίλης Καράς να παντρευτεί μία γυναίκα που να βρίσκεται στον ίδιο χώρο? Ή θα υπάρξει ζήλια, ανταγωνισμός? Πώς έχεις φανταστεί ποτέ τον εαυτό σου με μια άλλη γυναίκα εκτός από το? Κοίταξε, ζούμε σε μια εποχή, όπως είπες προηγούμενος, δεν πρέπει να πουλάμε. Αυτό το πρέπει, εσύ δεν το βάζεις ποτέ, τώρα γιατί το βάζεις? Το βάζω, ότι πρέπει, έτσι το είπες προηγούμενος, ναι, το δέχομαι, ότι πρέπει να πουλάμε. Και πιστεύω ότι στη σημερινή γενιά ότι πρέπει να κάνει τέτοια διάφορα τρίκ για να γράφει, για να πουλάει, για να κάνει. Η δική μου γενιά είναι πολύ διαφορετική από το τραγούδι μέχρι τη ζωή, πιστεύω. Ναι, έχετε διαφορετικά, πιστεύω, εσείς, και διαφορετική πορεία. Και πιο αυτό... βεσάλικη, πιο σταριλική, πιο... και πιο απλά, πιστεύω. Τι είναι το πιο απλό για ένα καλλιτέχνη, ας πούμε? Να είσαι αυτό που είσαι. Και να μην προκαλείς. Γιατί να προκαλείς? Πιστεύεις ότι κάποιοι καλλιτέχνες προκαλούν με τη συμπεριφορά τους? Όχι, κάποιοι. Περισσότεροι. Να αναφερθώ στους νεότερους ή για ακόμα και οι παλιοί? Δεν κατηγορούμε κανένα, απλά λέω. Νεότεροι είναι αυτοί οι θεωρείς που προκαλούν περισσότερο γιατί έχουν την αγωνία της ανόδου, ή και οι παλιοί μπαίνουν σε αυτό το λούκι? Και θα ξεβαδίζουμε σε μια εποχή που ό,τι πουλάει αγοράζεται. Να. Εσύ όμως δεν το υιοθετείς αυτό. Καλά. Δεν σ' αρέσει. Είμαι πάρα πολύ καλά και που είμαι αυτός που είναι. Είπαμε, δεν έχω να, τι να κάνω. Πρέπει να προκαλέσω δηλαδή για να πουλήσω. Αυτό λέω, ότι δεν πρέπει να προκαλέσω. Το να αρέσεις εσύ, τόσα χρόνια αρέσεις γιατί δημιουργείς. Είσαι πάνω στη δουλειά σου, μέσα στη δουλειά σου, δουλεύεις, τραγουδάς και σέβεσαι τον κόσμο. Αυτό δεν είναι το ότι καλύτερο που μπορείς να προσφέρεις? Ό,τι καλύτερο. Ό,τι καλύτερο μπορείς να προσφέρεις. Θέλω να μου πεις κάτι άλλο. Πώς σχολιάζεις τις συναυλίες που γίνονται στην Ελλάδα και το Βελιγράδι? Πόσο πιστεύεις ότι βοηθάει ή ξεσηκώνει το τραγούδι και η μουσική γενικότερα στις δύσκολες αυτές στιγμές στον κόσμο? Πόσο τους ενώνει, βοηθάνε? Η μουσική ενώνει τους λαούς. Είναι ότι ενώ είσαι πλάσιο είναι γεγονός αυτό το... Ναι. Τώρα, συγκεκριμένη περίπτωση, πιστεύεις ότι βοηθάει όλη αυτή η προσπάθεια? Δεν θέλω να το σχολιάσω γιατί θα πάω πολύ βαθιά. Είναι καλό αυτό που γίνεται. Πιστεύω ότι πρέπει να βοηθήσουμε τους γειτόνους μας εδώ, γιατί μας φερθήκανε πάρα πολύ όμορφα, παλαιότερα από το 40-41 μέχρι το 44. Τους οφείλουμε πολλά πράγματα. Και προς έδειξη καλή γειτονία, πρέπει να είμαστε κι εμείς δίπλα τους. Και όποια είναι να ήταν. Mm-hmm. Εκτός από μια συναυλία που θα μπορούσες να κάνεις, που θα την κάνεις, σε αυτή την κρίση που φας, τι άλλο θα μπορούσες να κάνεις εσύ? Το κάνω χωρίς να το φωνάζω. Το ξέρω αυτό. Οπότε μου έδωσε μία απάντηση αποστομωτική, θα έλεγα. Για να μην υπάρχουν φυλάδια και να βγαίνουν και να... Έχεις δίκιο. Να φωνάζουμε στην εξέδρα. Δεν χρειάζεται. Το σέβομαι αυτό, Βασίλη μου. Αν ξεκινούσες από την αρχή, μια νεράιδα, ας το πάμε λίγο παραμύθι,
Σου έλεγε Βασίλη Καρά, με τις εμπειρίες που έχεις αποκτήσει τώρα τόσα χρόνια που δουλεύεις, με τις επιτυχίες που έχεις κάνει, ξεκινάς από την αρχή. Τι θα απέφευγες, τι δεν σ' αρέσει? Πολλά πράγματα. Πες μου. Σκέψου 2-3 πράγματα της εποχής μας που θα απέφευγες. Δύσκολη απάντηση χρειάζεται. Για σένα δεν είναι δύσκολα, γιατί είσαι αυθόρμητος και λες την αλήθεια. Πολλά πράγματα θα απέφευγες. Αλλά πιστεύω όταν ξεκινάς από μικρός, πρέπει να κάνεις και λάθη για να μαθαίνεις μέσα σε αυτά τα λάθη σου. Δεν γίνεσαι ποτέ, δεν είσαι έτοιμος ποτέ, φτιαγμένος δεν γεννιέσαι. Πρέπει να ζυμωθείς, οπότε δεν μπορείς να αποφύγεις όταν ξεκινάς. Πρέπει να κάνεις πάρα πολλά λάθη για να μάθεις μέσα από τα λάθη σου. Οπότε δεν θα ήξερα τι να αποφύγω. Δεν θα ξέρεις. Δεν θα ξέρα τι να αποφύγω. Ναι. Δεν θα ξέρα τις παγίδες της δουλειάς μου και της ζωής ακόμα. Τώρα τις έχεις μάθει. Δεν μαθαίνεις ποτέ, πάντα μαθαίνεις. Δεν μαθαίνεις. Μπορείς να πέσεις και λόγω. Δεν μαθαίνεις ποτέ, πάντα μαθαίνεις. Πάντα μαθαίνεις. Ποιοι είναι οι τρόποι για να ολοκληρώσουμε που εκφράζει ο Βασίλης Καράς την αγάπη του στα αγαπημένα του πρόσωπα? Έχεις τρόπους ή πάλι είσαι έτσι? Το λακωνίζει είναι στη φιλοσοφία. Αυτό ακριβώς. Πιο όμως από ό,τι θέλω. Ναι. Κυρίες και κύριοι, ο Βασίλης Καράς σήμερα παρουσιάζει την πάρα πολύ ωραία δουλειά του. Άλλωστε με συναντήσατε στον δρόμο και μου λέτε ότι ο Βασίλη Καρά επιτυχημένος και αυτός ο δίσκος. Θα ακούσουμε ακόμα ένα καταπληκτικό τραγούδι σε 2 λεπτά. Υπέροχο απόψε το βράδυ που βλέπει να ανταποκρίνονται οι προσδοκίες σου στην νέα του δουλειά. Βασίλη Καρά, τι αισθάνεσαι εσύ απόψε? Τι μπορώ να κάνω εγώ για σένα? Ούτε που μπορείς να φανταστείς άλλον που να σ' αγαπάει τόσο. Αδικά μη ψάχνεις, δεν θα βρεις. Όμως ήρθε κι η σειρά σου να μου πεις για τα δικά σου. Τι αισθάνεσαι για μένα, τι αξίζω εγώ για σένα? Νιώθουμε άραγε το ίδιο ή εσύ κάτι πιο λίγο? Τι αισθάνεσαι για μένα, αξίζω εγώ για σένα? Κι όσου μ' άραγε το ίδιο ή εσύ κάτι πιο λίγο? Έχω αφιερώσει απ' τη ζωή μου κάθε μέρα, ώρα και λεπτό. Νιώθω να είμαι ικανός για όλα. Νιώθω αλήθινα πως αγαπώ. Όμως ήρθε η σειρά σου να μου πεις για τα δικά σου. Τι αισθάνεσαι για μένα, τι αξίζω εγώ για σένα? Νιώθουμε άραγε το ίδιο ή εσύ κάτι πιο λίγο? Τι αισθάνεσαι για μένα, τι αξίζω εγώ για σένα? Κι όσου μ' άραγε το ίδιο ή εσύ κάτι πιο λίγο?
εγώ για σένα νιώθουμε άραγε το ίδιο. Κι εσύ κάτι πιο λίγο, τι αισθάνεσαι για μένα, τι αξίζω εγώ για σένα νιώθουμε άραγε. Και